Το μοναδική ομορφιά σπήλαιο της Ανεμότρυπας, το μοναδικό σπήλαιο στην Ελλάδα που διασχίζεται από ποτάμι, ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Ο Πρωθυπουργός έφτασε στην περιοχή με ελικόπτερο λίγα λεπτά πριν από τις 6 το απόγευμα και κατευθύνθηκε προς το σπήλαιο της Ανεμότρυπας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, και αφού τον υποδέχτηκαν ο Δήμαρχος Γιάννης Εντελές, ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης και οι βουλευτές του νομού Ιωαννίνων. Μαζί με τον Πρωθυπουργό στην περιοχή μας βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Στασούλας. Πώς είσαι? Καλά. Γεια σας, Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε στο σπήλαιο Ανεμότρυπα. Νομίζω ότι μόνο η ονομασία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και μόνο η ονομασία κάτι λέει. Έχω ακούσει πολλά. Έχω δει φωτογραφίες, αλλά δεν έχω δει ποτέ μου ίδιος. Ναι, είναι ευκαιρία λοιπόν τώρα που ήρθατε. Είναι ένα μικρό σπήλαιο σε μήκος. Έχει περιθώρια, αυτά μπορούμε να τα πούμε και αργότερα, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο και αξιόλογο ως προς τη μοναδικότητα σε μερικά στοιχεία. Εγώ προτιμώ το άλλο. Με την ολοκλήρωση της ξενάγησής του στο σπήλαιο της Ανεμότρυπας, ο Πρωθυπουργός κατευθύνθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο των Βορείων Τζουμέρκων, όπου είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τον Δήμαρχο Γιάννη Σεντελέ και άλλους εκπροσώπους της περιοχής για θέματα που αφορούν τον τόπο. Κατά την άφηξή του στην έδρα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων τα πράγματα, ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός από τους κατοίκους με χειροκροτήματα. Αρκετοί μάλιστα έσπευσαν προς το μέρος του για να φωτογραφηθούν μαζί του. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Όλα τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Η γερμανική πατέρα σας εδώ κάπως. Εσύ πώς είσαι? Εντάξει. Εδώ, με τον αρχηγό. Χωρίς τον αρχηγό δεν κάνω.